Πάμε στον κύριο Σταλιοκούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εδώ περιγράφω. Σε ακούω πάντα έτσι με το λεπτομερές και πολύ εμπεριστατωμένο και ρεπορτάζ. Και από την άλλη μεριά είμαι σε Βρυξέλλες και λέω ξέφυγα λίγο από αυτά. Έχεις δίκιο. Τα έχεις γράψει και εσύ για το ρόλο του κύριου Όσβαλτ εκεί στο δικό σου το πόρταλ. Τα έχεις πει, ναι, ναι. Έτσι αυτό το Ελβετού, τα έχω διαβάσει και σε σένα. Απλώς τώρα εδώ πια, επειδή είναι πιεσμένος ο συγκεκριμένος Ελβετός τραπεζίτης, τα είπε όλο το που έμπαζε το τραπεζικό σύστημα, που από ό,τι φαίνεται, Στέλιο, τραπεζίτες, ελβετικές τράπεζες, γερμανικές εταιρείες εξοπλιστικών, μεσάζοντες, ζούσαν όλοι από εμάς, έτσι. Από το υστέρημα του ελληνικού λαού, ένας λαός που εμφανίζεται τώρα να επαιτεί και να ζητάει χρήματα. Είναι συγκλονιστικό αυτό, αν το σκεφτείς. Είναι συγκλονιστικό. Και να δούμε και τι θα κάνει βέβαια και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιο. Γιατί έχουμε ακούσει αρκετά και από εκεί, έτσι. Πώς θα μπορέσει να επαναφέρει κάποια από αυτά τα κεφάλαια, δεν είναι. Κοίταξε, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για την κυβέρνηση. Ελπίζω να το βάλει μπροστά. Δεν υπάρχει σίγουρα η πρόθεση. Αλλά ξέρεις, δεν φτάνουν συχνά οι καλές προθέσεις, μάλλον αποδεικνύεται συνεχώς ότι καθόλου δεν φτάνουν. Αλλά ότι πρέπει να γίνεται και υπάρχει οργάνωση, προετοιμασία και καλή δουλειά. Mm-hmm. Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα για πάμε στο θέμα των τελευταίων, όχι μερών, εβδομάδων, μηνών, χρόνων θα έλεγα. Λοιπόν, υπάρχει μια ανοιχτή διαπραγμάτευση κυβέρνησης και θεσμών, ας το πούμε έτσι, και ΔΝΤ και Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Μας έρχονται όχι ευχάριστα μηνύματα, Στέλιο, πρέπει να σου πω απ' έξω. Δεν ξέρω τώρα αν είναι καθοδηγούμενα, δεν ξέρω αν αυτά τα μηνύματα είναι, αν θέλεις, επιδιώκουν να πιέσουν την κυβέρνηση. Και μας λέγεται και από κυβερνητικούς παράγοντες ότι υπάρχει πρέπει να μην υπάρχει συμφωνία στις 24 Απριλίου. Εσύ τι εκτιμάς? Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Δύσκολο το βλέπω να υπάρξει 24 συμφωνία. Έχουν βάλει το 2 ώρες στο Eurogroup. Συνήθως το Eurogroup έχει ένα περιθώριο όταν θέλει να αποφασίσει. Σήμερα θα γίνει το ECOFIN, το οποίο είναι οι υπουργοί όλων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπουργοί οικονομικών και όχι μόνο της Ευρωζώνης. Άρα είναι δύσκολο να υπάρξει συμφωνία. Εντάξει, δεν είναι αδυνατό, αλλά βλέπω δύσκολο. Βασικά, εγώ απλώς μπορώ να σου δώσω τώρα το πλαίσιο που γίνονται όλα αυτά. Υπάρχει μια σαφέστατη προσπάθεια από πλευράς Βερολίνου κυρίως και Σόιμπλε να αλλάξει, να αναγκαστεί η ελληνική κυβέρνηση να απεμπολίσει όλες τις προεκλογικές της υποχρεώσεις, υποσχέσεις για να μπορεί και έτσι ώστε είτε να πέσει μέσα σε γενική αποδοκιμασία γιατί αφέτησε όλες τις υποσχέσεις της, είτε αν δεν πέσει αμέσως, αν δεν υπογράψει, να πέσει γιατί δεν θα έχει χρήματα. Ναι. Αυτό είναι το σχέδιο. Είναι ένας οικονομικός πόλεμος, χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα μέσα μαζικής καταστροφής, δηλαδή οι και αξιολόγησης ξαναμπήκαν χθες στο παιχνίδι με μια νεοϋποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κλπ. Και αυτό είναι στην πραγματικότητα που γίνεται τώρα. Υπάρχει και το όχι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την προκαταβολή που εντάξει υπάρχει δηλαδή μια αν θέλεις τάση να υπάρχει ασφυξία οικονομική, δεν είναι, Στέλιο, στην ελληνικής. Εγώ έχω μιλήσει, έχω παρομοιάσει τη σημερινή κατάσταση με την αυτή της κυβέρνησης Αλιέντε το 1970. Τόσο πολύ, όταν νομίζω ότι βρίσκεται, ότι υπάρχει ένα σιωπηρό πραξικόπημα σε εξέλιξη, το οποίο έχει στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης. Ποιοι είναι οι πραξικοπηματίες όμως, Στέλιο, ποιοι το επιδιώκουν αυτό, αυτό πρέπει να... Κοίταξε, το 1970 ο πρόεδρος Νίξον είχε δώσει την εντολή στη CIA, κάντε την οικονομία, make the economy scream, κάντε την οικονομία να αναστενάξει, να καραβάσει. Και την οικονομία της Γιλιανή. Και είχαν χρησιμοποιηθεί διάφορα. Κατσαρόλες ή αυτοί τότε, θυμόμαστε. Κατσαρόλες, αλλά όχι μόνο. Στην αρχή είχαν χρησιμοποιηθεί, είχαν κόψει οι αμερικανικές τράπεζες
τις πιστώσεις προς τις χιλιανές τράπεζες, γιατί ήταν συνδεδεμένες. Ναι. Δηλαδή, ό,τι χρησιμοποιείται σήμερα, χρησιμοποιείται και, και τότε. Και ο στόχος είναι, από πλευράς Βερολίνου, δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, ούτε τότε το πρόβλημα ήταν οικονομικό. Ήταν τότε ότι αν η Χιλή έμπαινε σε έναν δρόμο ανεξαρτησίας από τις ΗΠΑ, θα ακολουθούσαν και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν ήθελε η Ουάσιγκτον να το επιτρέψει. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Δεν είναι οικονομικό το θέμα, δεν είναι τα δύο δις. Σου θυμίζω τα δύο δις διαφορά που ενδεχομένως να έχουμε. Ναι, προφανώς δεν ήταν οικονομικό το πρόβλημα. Σου θυμίζω ότι μόνο το κτίριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο καινούργιο κόστησε 1,5 δις. Χθες το βράδυ κοιτούσα τον αγώνα Paris Saint-Germain Barcelona και οι παίκτες κοστίζαν 1 δισεκατομμύριο. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα νούμερα, καλά τα αναφέρεις, γιατί από τη μία έχουμε την κρίση για τους λαούς και από την άλλη έχουμε άρτων και θεάματα και τα οποία στοιχεύουν. Τα αναφέρω για να έχουμε μια ιδέα και να μεγεθώ, γιατί και στον κόσμο έχει πήξει με τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και δεν μπορεί να καταλάβει τι τι λες γι' αυτό το έχουμε, ναι. Το ποσό λέω ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα. Δεν είναι ότι λένε παιδιά, δώστε μας 2 δις για να δώσουμε, βρείτε 2 δις ισοδύναμη. Είναι πολιτικό το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι πολιτικό. Ο Τσίπρας έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες και καλές κινήσεις. Νομίζω ότι έχει παίξει πολύ καλή μπάλα μέχρι τώρα. Αλλά τι γίνεται, πάει και μια συμφωνία, είτε με που πήγε με τους ηγέτες της Ευρώπης, είτε με τη Μέρκελ. Και από εκεί και πέρα, του λένε ναι, ας πούμε, συμφωνούν γενικώς. Και από εκεί και πέρα έχουν δώσει εντολή στους από κάτω, ή οι ίδιοι, ή στην περίπτωση της Γερμανίας, όπως και η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, και ανατρέπουν αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Δηλαδή, με τον Τσίπρα τι συμφωνήθηκε με τη Μέρκελ, ότι θα αφήσουμε στην άκρη όλα αυτά τα θέματα τα οποία δεν μπορεί να περάσει η ελληνική κυβέρνηση. Ναι, και τα ζητάνε τα τεχνικά κλιμάκια, λες, και όλα αυτά από κάτω. Έχεις δίκιο. Ναι. Και λένε όχι. Μπορεί να λέμε για τι συμφωνήσανε ο Τσίπρας, εμείς θέλουμε μειώσεις των συντάξεων. Κατάλαβα. Πάει τελείως. Αν δεν μειώσει την συντάξη, δεν παίρνει. Τελειώ. Μου είχε κάνει εντύπωση ένα δημοσίευμα του Reuters που μιλάει για τον κύριο Jean-Claude Juncker, ο οποίος είναι λίγο σιωπηλός το τελευταίο καιρό, είναι αλήθεια. Τον έχουμε συνηθίσει να κάνει πιο πολλές δηλώσεις και τοποθετήσεις. Μιλάει για ότι είναι εκνευρισμένος, λέει το δημοσίευμα τουλάχιστον, ότι έγινε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι φαίνεται να είπε ότι εξαντλεί την υπομονή του, δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος κλπ. Πού το εντάσσεις αυτό, καταρχήν με έχει συμβεί, ποια είναι η πληροφόρηση δική σου εκεί, γιατί είναι σοβαρό αρκετά. Κάτι τέτοιο πιθανότατα να έχει ήδη, αλλά τώρα έχει εξελιχθεί η υπομονή του μεσιούς. Γιατί εδώ πέρα, ας πούμε, από ελληνικής πλευράς έχουν κατατεθεί αυτές τις περίφημες προτάσεις και θα ήταν 6, μετά ζήτησαν παραπάνω, 20-26 προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Άρα, ας πούμε, αυτό το πράγμα που ήταν ότι η καραμέλα στην αρχή δεν υπάρχει πρόταση από την ελληνική πλευρά, δεν νομίζω ότι ισχύει τώρα σε αυτή τη φάση. Ισχύει, τι γνώμη έχεις? Όχι, νομίζω δεν ισχύει καθόλου. Δηλαδή έχουν δοθεί πλήρως προτάσεις και αξιολογημένες και κοστολογημένες. Και στην πραγματικότητα είναι, όπως είπατε, πολιτικό το παιχνίδι και γίνεται μέσω διαρρών. Αυτό που πρέπει να τονίσει, μέσω διαρρών στον τύπο. Αυτό που δεν έχει αντιληφθεί η ελληνική πλευρά, σωστά, και έχει χάσει τη μάχη, ενώ δεν είναι μια μάχη κατά βάση σωστή για τα δικαιώματα του, δηλαδή για να μην υποστούμε και άλλη λιτότητα, είναι ότι αυτοί χρησιμοποιούν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης σαν πολιτικά μέσα. Δηλαδή, οι δηλώσεις του, αυτές όλες οι διαρροές, είναι πολιτικές κινήσεις. Παίζουν, κάνουν πολιτική μέσα από τον τύπο. Και εμείς δεν έχουμε απαντήσει καθόλου καλά σε αυτό το πράγμα. Και όσοι δημοσιογράφοι, υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι μαζί μας, τραβάνε τα μαλλιά τους. Λένε, παιδιά, κάντε κάτι. Βγαίνουν δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο και δεν υπάρχει καθόλου η ελληνική πλευρά. Δεν υπάρχει κάποιος που να κάνει αυτή τη δουλειά. Εχθές είχα μια συνάντηση εδώ στο Βρυξέλλες με έναν φοβερό γερμανό δημοσιογράφο, πάρα πολύ καλό, ο οποίος έχει κάνει και ένα... Είχαμε συνεργαστεί μαζί στο διπλή μου την ταινία για την ΟΝΑ και τώρα έχει κάνει μια πολύ καλή ταινία ντοκιμαντέρ για την Τρόικα.
Η παντοδύναμη και ανεξέλεγκτη Τρόικα είναι ο τίτλος. Ναι. Θα το προβάλλω την Τρίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ με την πρωτοβουλία. Μπράβο, καλά και χθες. Μου έλεγε και να είναι μαζεμένοι όλοι και έχω καλέσει μέσα να σχολιάσουν όχι αριστεροί. Λες δηλαδή ότι λίγο η κυβέρνηση έχει χάσει το επικοινωνιακό παιχνίδι. Τουλάχιστον στη Γερμανία, αν και εκεί, ξέρεις, έχουν αφυπνιστεί άνθρωποι και συνειδήσεις. Είδαμε, ας πούμε, και σε ένα κανάλι αυτό για το δίστομο που ήταν συγκλονιστικό με το καφενείο, θα το είδες και εσύ έτσι, την ταβέρνα, ξέρω εγώ, εκεί, που συμμετείχε μάλιστα και ένας συγγενής απόγονος, παίζει την τραγωδία. Όμως, είναι αλήθεια ότι αυτή την περίοδο, μετά την έξαρση με τον κύριο Βαρουφάκη, όντως υπάρχει μια σιωπή από την ελληνική πλευρά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Έχουν συνειδητοποιηθεί οι πιο μορφωμένοι, ναι. Αλλά ακόμα στον κόσμο που επηρεάζεται από την πύλη αυτή την κυτρινοφυλάδα δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αυτό το κλίμα αυτού η ταινία, η Τρόικα, η ανεξέλεκτη και παντοδύναμη, η οποία κάνει σκληρή κριτική στην γερμανική πολιτική, δηλαδή εγώ δεν θα έκανα σκληρότερη. Τόσο πολύ. Είπε ότι η αντιδράση προβλήθηκε στη Γερμανία αυτό. Α, προβλήθηκε στη Γερμανία. Αλλά πού προβλήθηκε, είναι ένα θέμα, ξέρεις. Στην τηλεόραση. Α, στη τηλεόραση. Στην τηλεόραση. Στο ΕΡΔΕ. Α, στη δημόσια τηλεόραση, επομένως. Ναι, μάλιστα. Ναι. Προβλήθηκε. Και προβλήθηκε και στο ΑΡΤΕ, στο γαλλογερμανικό κανάλι. Αλλά προβλήθηκε και στην. Μου είπε ότι είχαν δύο αντιδράσει. Ήταν μια ομάδα που ήταν επιτέλους κάποιος είπε την αλήθεια. Ναι. Οπότε δηλαδή δεν σώνουμε την Ελλάδα, αλλά σώνουμε τις γαλλικές και τις γερμανικές τράπεζες, αυτό που λέμε τότε για τόσο καιρό. Και που έχω πει και εγώ, σαν να δοκιμαζέρουμε και τα λοιπά. Και υπήρχε μια άλλη μερίδα που τον το επιτέχθηκε, γιατί είναι εναντίον της Γερμανίας, γιατί λέει θεωρία. Καλά, προφανώς δεν θα γίνονται δεκτά αυτά με τριαντάφυλλα πάντα, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια μερίδα που αφυπνίζεται και αυτό να αυξάνεται. Ξέρεις, να υπάρχει μια διωγγούμενη αντίδραση εκεί. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει συστηματική αντιμετώπιση από τον. Ναι. Από την ελληνική πλευρά, λες τώρα, έτσι. Ναι. Κάνοντας και αυτοκριτική επί της ουσίας, ναι. Κατάλαβα τι λες. Εγώ το λέω, δηλαδή, σαν. Ναι, γιατί πια αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση. Δεν είναι απλά ένα καθήκον ανάμεσα στα άλλα, είναι το καθήκον, διότι αυτοί κάνουν πολιτική με διαρροές. Έχετε καμία επίσημη δήλωση. Όλο είναι διαρροές. Και κάτι λέει και ο Σόιμπλε. Είπαν τα εκπρόσωπα του Σόιμπλε. Κάτω εδώ, αυτό είναι η όλη ιστορία. Και μετά διαρροές, ότι είναι δυσαρεστημένοι, ότι καθυστερούμε. Μα δεν καθυστερούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει καθυστέρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ασυμφωνία, διότι θέλουν, λένε με τις μεταρρυθμίσεις, τους λέω εδώ πέρα, μιλάω συνέχεια. Σήμερα πάω στη Βαλένθια, στην Ισπανία, για να μιλήσω για το ελληνικό θέμα. Λέω, τι μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν μεταρρυθμίσεις, εμείς θέλουμε περισσότερο από αυτές. Μεταρρυθμίσεις δεν είναι ιδιωτικοποιήσεις, bit παρά, μαζικές απολύσεις και μειώσεις τάξεων. Είναι αυτό μεταρρυθμίσεις. Λέγονται αυτό μεταρρυθμίσεις. Ναι, και πρέπει να τους εξηγήσεις, Στέλιο, ότι ο ελληνικός λαός, όλοι μας, τον ακούμε μεταρρυθμίσεις, κουμπωνόμαστε. Γιατί ως τώρα το μόνο που έχουν πετύχει μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα είναι να μειώσουν εισοδήματά μας και να δυσκολέψουν τη ζωή μας, ας πούμε, τίποτα άλλο. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, Στέλιο, το ξέρεις το θέμα. Λοιπόν, έχουμε αυτό το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ τώρα, έτσι. Γίνεται και μια κουβέντα εκεί με τους συνδικαλιστές, τον εκπρόσωπο των συνδικαλιστών που, εντάξει, αντιδράει σε όλο αυτό. Εσύ ποια είναι η εκτίμησή σου, γνωρίζεις το θέμα, έχεις υποστεί και τα επίχειρα προηγουμένων καταστάσεων, έτσι, όλοι μας τα έχουμε υποστεί. Τι εκτιμάς εσύ γι' αυτό, δηλαδή πώς πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, μια νέα ΕΡΤ, γιατί νέα θα είναι, έτσι, ξανανοίγει ΕΡΤ, αλλά πρέπει να μπουν και κανόνες. Μη γελιόμαστε. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι η σωστή κατεύθυνση η προσπάθεια που γίνεται. Ότι πρέπει, δεν ξέρω οι τελικές ρυθμίσεις πώς έχουν, δεν το έχω παρακολουθήσει τελευταία, πρέπει να κατοχυρωθεί αυτό που ήταν ως προεκλογική εξαγγελία του ΣΥΡΙΖΑ, επιτέλους να υπάρξει ανεξαρτησία τη διοίκηση της ΕΡΤ από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή να μην διορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο κατευθείαν από την κυβέρνηση ή τον αρμόδιο υπουργό, αλλά να μεσολαβεί ένα άλλο όργανο το οποίο να διορίζει τη διοίκηση. Ελπίζω αυτό να κατοχυρωθεί, να υπάρχει και να κατοχυρωθεί τελικά, είτε τώρα είτε μετά το μεταβατικό στάδιο.
Γιατί τώρα στο μεταβατικό στάδιο τα προβλήματα τα νομικά που υπάρχουν και τα πρακτικά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ναι, γιατί στην Ελλάδα, Στέλιο, εσύ ξέρεις τώρα για την ΕΡΤ, την έχουμε ζήσει και οι δύο. Ναι. Στην Ελλάδα πολύ εύκολα κλείνει ένα μαγαζί τέτοιου τύπου, αλλά πάρα πολύ δύσκολα επαναλειτουργεί, έτσι. Για δεκάδες λόγους. Έτσι. Αυτό το έγκλημα που έγινε εκεί τον Ιούνιο του 2013, γιατί περί εγκλήματος ήταν πρόκειτο, ας πούμε, ήταν όχι μόνο γιατί μείναν εργαζόμενοι στο δρόμο, αλλά γιατί ουσιαστικά, αν θέλεις, προσευλήθη το συνέστημα του κόσμου για τη δημόσια τηλεόραση. Αυτό προσέβαλαν οι τότε κυβερνώντες. Και το πλήρωσαν, βέβαια, έτσι, μην γελιόμαστε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα όμως πρέπει επιτέλους, μια και ξανανοίγει, να λειτουργήσει σωστά, έτσι, δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Κοίταξε, η διάλυση ενός τόσο μεγάλης επιχείρησης, μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, με τεράστια περιουσία και τα λοιπά και πάρα πολύ προσωπικό, είναι σαν τον πόλεμο. Είναι εύκολο να το, όπως ο πόλεμος είναι εύκολο να ξεκινήσει και δύσκολο να τον τελειώσει. Έτσι και, έτσι και μια τόσο μεγάλη επιχείρηση είναι εύκολο να την κλείσει, εύκολο σε ένα βράδυ την κλείσανε, ναι, αλλά πάρα πολύ δύσκολο να την ξαναφτιάξει. Εν τω μεταξύ δεν έχω καταλάβει, ναι, δεν έχω καταλάβει και νομίζω ότι πολλοί λίγοι το έχουν καταλάβει, τι έχει γίνει με τις αποζημιώσεις των ανθρώπων. Απολύθηκαν κάποιοι άνθρωποι, έτσι. Δεν έχουν πάρει. Οι μισοί μου λένε, ειλικρινά Στέλιο, δεν μπορώ να βρω μια άκρη εδώ, οι μισοί μου λένε ότι όχι, τα έχουν πάρει, άλλοι μου λένε ότι έχουν πάρει με πλαφόν. Δηλαδή τι έχει γίνει με τα δικαιώματα των εργαζομένων, κάτσε τώρα, έχουμε και αυτό, έτσι. Καλά και τα νομοσχέδια. Ναι. Να σου πω τι έχει γίνει. Όταν έγινε το κλείσιμο και έγινε η πολύ μεγάλη αντίδραση, υποσχεθήκαν να δώσουν αποζημιώσει σε όλου. Ήταν από τι υποσχέσει του Σαμαρά Βενιζέλου, τι επόμενε. Το θυμάμαι. Ήταν χρησιμοποιημένοι. Ναι. Ναι. Αυτό δεν έγινε. Λοιπόν, έχουν πάρει κάποιοι, έχουν πάρει οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από το 2004 ή 2003. Έχουν πάρει ένα μέρος της αποζημίωσης. Αυτοί που το έχουν πάρει. Αυτοί που είχαν προσληφθεί μετά δεν έχουν πάρει καμία αποζημίωση παρά 2-3 μισθούς. Έχουν προσφύγει. Έτσι, αυτοί. Και έχουν προσφύγει. Ναι, και όσοι, βέβαια, και αυτή είναι το μεγάλο έγκλημα, αυτοί που ήταν με συμβάσεις στην ΕΡΤ και οι οποίοι στην πραγματικότητα κρατούσαν όλη τη δουλειά, γιατί οι μόνιμοι υπάλληλοι είχαν τα προβλήματα της μόνιμης δημοσιοπαλληλίας και τα λοιπά, όχι όλοι, φυσικά άλλα ένα κομμάτι. Αυτοί λοιπόν οι συμβασιούχοι που βγάζαν όλη τη δουλειά δεν πήρανε, δεν έχουν πάρει τίποτα και ήταν, αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Τι να πω, δηλαδή πάντα υπάρχουν σε αυτό το μαγαζί, ακόμα και όταν διαλύεται, 4 διαφορετικά καθεστώτα, θυμάσαι που τα είχαμε, έτσι. Άλλοι ήταν με έργο, άλλοι ήταν αορίστου, άλλοι ήταν μόνιμοι, πάντα υπάρχουν διαφορετικές που δημιουργούν σύγχυση, βέβαια, και η οποία δεν είναι τυχαία, καλλιεργεί τη σύγχυση από αυτούς που θέλουν να είναι σε εσύ. Οι πιο αδύναμοι πάντα. Πιο αδύναμοι και αυτοί που δουλεύουν όλη μέρη. Γιατί υπήρχαν και εκεί και αργόμενοι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα θέλω να τελειώσω με μία εικόνα που έχω εδώ πέρα. Είναι και από το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών σήμερα. Με μία τη Ζωζεφίνε Βιτ, 20 χρονών, που ανέβηκε στο τραπέζι και πέταξε χαρτοπόλεμο στο Μάριο Ντράγκη. Έτσι. Διαμαρτυρόμενη για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, φωνάζοντας σταματήστε τη δικτατορία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για να κάνουμε ένα σχόλιο. Πώς έγινε δεκτή εκεί στις Βρυξέλλες αυτή η επίθεση, ας πούμε. Αφορά στον κύριο Ντράγκη, βέβαια, της Φραγκφούρτη ουσιαστικά, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι αχώριστο δίδυμο αυτή. Μάλλον τρίο, έτσι έχουμε. Ναι. Κοίταξε, εντάξει, από την προοδευτική πτέρυγα του Ευρωκοινοβουλίου. Ναι. Χαμογελάσαμε λίγο, γιατί πράγματι πολλά από όσα είπε και ότι είναι σωστά. Εκφράζει. Είναι μια παντοδύναμη αρχή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεξέλεγκτη, γιατί κάνει ό,τι θέλει. Και στην περίπτωση της Ελλάδας, μάλιστα, μας έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και ο κύριος Δράκη το παίζει πόντιος Πιλάτος, ότι εγώ δεν φταίω, παιδιά, αλλά πρέπει τα μεταξύ σας και εγώ ό,τι μου πείτε θα κάνω. Και κάθε εβδομάδα μας δίνει και κάτι,
αλλά ψίχουλα, ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ασφυξία που υπάρχει. Λοιπόν, Στέλιο, ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και εσύ, και να, έτσι να προωθείς τις θέσεις της χώρας εκεί έξω, γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα.